το συνταξιουργικό κίνημα στην πατρίδα μας είναι ένα κίνημα δυνατό, καλά οργανωμένο και υπάρχει το συνταξιουργικό κίνημα και στέκονται οι συνταξιούχοι όρθιοι επειδή αγωνίζονται. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε και από τη σημερινή συνάντηση, αλλά και την πορεία των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων που φτάσαμε μέχρι εδώ σήμερα και που είναι αποτέλεσμα των αγώνων μας, ό,τι θετικό, έστω αυτά τα λίγα θετικά που πετύχαμε μέχρι σήμερα. Αυτά όλα που πετύχαμε, δηλαδή η παρακράτηση για την υγεία, όπως ξέρετε, που αποδόθηκε, η μη εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς στους παλιούς συνταξιούχους, εκείνα τα οποία αφαιρούσαν από τις επικουρικές συντάξεις κτλ., δεν τα έδωσε κανένας δικαστής, κανένα δικαστήριο, ούτε με αγωγές, δόθηκαν πίσω από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που την περσινή χρονιά έφτασαν τις 160 και συνεχίζονται και φέτος. Η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό έγινε αρκετή ώρα συζήτηση και μιλήσαμε για όλα τα ζητήματα. Ο κύριος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα από τα περασμένα χρόνια και αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης. Εμείς γνωρίζουμε βέβαια ότι αυτά τα χρόνια οι συνταξιούχοι, οι συνταξιουχικές, όλες, ό,τι είχαμε πληρώσει όλα τα χρόνια για να πάρουμε τις συντάξεις μας κατακρεουργήθηκαν και οι ίδιοι δέχονται βέβαια ότι αυτά είναι πάνω από ένα ποσό που αγγίζει τα 63 δισεκατομμύρια. Εμείς βάλαμε σε προτεραιότητα και βέβαια διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε γι' αυτό και είμαστε στις επάλξεις του αγώνα. Σε προτεραιότητα βάλαμε ορισμένα ζητήματα που αφού η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι φύγαμε από τα μνημόνια πρέπει να λυθούν. Πρώτα απ' όλα το δώρο του Πάσχα, γιατί έχουμε μπροστά μας το Πάσχα και τα δώρα συνολικά. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θέλει να βγει προεκλογικά να δώσει κάποιο επίδομα, αλλά σκέφτεται και θα μελετήσει η κυβέρνηση να αποδώσει τα χρόνια την επόμενη χρονιά. Αυτό είπε για τα δώρα. Θέσαμε σε μόνιμη βάση. Θέσαμε τα ζητήματα που έχουν σχέση με τη χειρία. Και η κυβέρνηση, δέχτηκε ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει άμεσα τροπολογία, η οποία ουσιαστικά θα απαλείπει τα χρόνια που έχουν επιβληθεί με τον νόμο Κατρούγκαλου για όλα τα χρόνια και τις προϋποθέσεις αυτές, και οι συντάξεις θα πάνε ξανά στο 70% όπως ήταν προηγούμενα. Χωρίς όριο ηλικίας. Για την φορολογία, είπε ότι είναι ένα ζήτημα που η κυβέρνηση αυτή αφορά την επόμενη χρονιά, ο νόμος αυτός δεν θα εφαρμοστεί. Και για εκείνα τα χρήματα που πραγματικά είναι σε εκκρεμότητα από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, επικαλέστηκε και ο Πρωθυπουργός και οι κύριοι υπουργοί ότι αυτά τα χρήματα είναι πάρα πολλά, είναι 4 δισεκατομμύρια το χρόνο για τους συνταξιούχους και δεν μπορεί η κυβέρνηση να τα ικανοποιήσει. Εμείς αντιταχθήκαμε σε αυτό και είπαμε ότι μπορεί να είναι πολλά, αλλά όταν μας τα κρατάνε δεν είναι πολλά. Τα 60 δισεκατομμύρια και πάνω που μας έχουν παρακρατήσει δεν είναι πολλά. Επομένως εμείς είμαστε στον δρόμο του αγώνα, θα συνεχίσουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή από τον δρόμο του αγώνα και θα διεκδικήσουμε ακριβώς ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. Όλα όσα διεκδικούμε είναι δίκαια, έχουμε την περηφάνεια των ανθρώπων που ζητάμε να πάρουμε τα δικά μας και φυσικά δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση οι συνταξιούχοι μας, τους οποίους εκπροσωπούμε και που υποφέρουν κυριολεκτικά, να βρεθούν και στη δύσκολη κατάσταση να τους πάρουν τα σπίτια τους σε λίγο διάστημα επειδή δεν έχουν να πληρώσουν. Αυτά και σας ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Για το δώρο το Πάσχα, όχι για αυτό το Πάσχα, γιατί δεν θέλει να βγει ούτε με επίδομα για να μην χρησιμοποιηθεί αυτό προεκλογικά. Όχι τώρα. Είπε από την επόμενη χρονιά θα σκεφτεί για να αποδώσουν τα δώρα σε μόνιμη βάση. Αυτή ήταν η υπόσχεση. Για τα αναδρομικά, αυτό που σας είπα. Ότι είναι μεγάλο το ποσό. Καλά είναι μεγάλο το ποσό. Όταν είναι να το αποδώσουν, όταν είναι να μας το δώσουν πίσω. Και είναι και δεδικασμένο. Δεν πρέπει να το αποδώσουν.
Εξάλλου καλούμε τους συνταξιούχους, μας δίνεται τη δυνατότητα να μην τρέχουν στα δικαστήρια, να μην πληρώνουν αγωγές, να μην πληρώνουν τα μεγαλοδικηγορικά γραφεία και να πιστέψουν ότι με πολιτική απόφαση τα έκοψαν, με πολιτική απόφαση θα δοθεί. Και η κυβέρνηση το λέει καθαρά αυτό το πράγμα, ότι με πολιτική απόφαση αν είναι να αποδώσει θα αποδώσει. Ούτε σε δόσεις, μόνο χειρία ούτε σε τώρα, κάτι, έτσι. Ούτε με άλλο τρόπο. Όχι, με κανένα, όχι. Λοιπόν, για τη ρύθμιση τώρα, για τις 120 δόσεις, είπε ότι αυτοί που οφείλουν στα ασφαλιστικά τους ταμεία, και πρέπει να το πούμε αυτό, οφείλουν και δεν μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους, θα γίνει ρύθμιση, θα γίνει ένα κούρεμα σε αυτά που χρωστούν και στη συνέχεια αυτά τα υπόλοιπα θα μπουν σε 120 δόσεις τέτοιες που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν για να τους παρακρατούν από τη σύνταξη. Και η μικρότερη σύνταξη θα είναι 50 ευρώ. Σας ευχαριστούμε. Όχι σύνταξη, η δόση. Με συγχωρείτε, η δόση. Διορθώστε το αυτό, η δόση θα είναι η χαμηλότερη 50 ευρώ. Σας ευχαριστούμε.